Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιφερειακή οδό της Άρτας. Πιο συγκεκριμένα, αγιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε με δαπός προσέκρουσε σε ασθενοφόρο που εκείνη τη στιγμή μετέφερε ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας. Σύμφωνα με τον οδηγό του ασθενοφόρου που μίλησε στην κάμερα του RTV. Τι ακριβώς έγινε? Μεταφέραμε ένα περιστατικό από την Περάνθη στο νοσοκομείο Άρτας. Ήμουνα στη Λωρίδα για να στρίψω για το νοσοκομείο, εδώ που είναι το φανάρι, για να στρίψω για το νοσοκομείο, η οποία ήταν ελεύθερη. Ελεύθερη. Και ενώ ετοιμαζόμουν για να στρίψω, για να ανεβώ για το νοσοκομείο, κάποιος από τη δεξιά λωρίδα βγαίνει και με χτυπάει, με ρίχνει πάνω στο διάζωμα. Και μετά πάνω στο διάζωμα ούτε το τιμόνι άκουγε, ούτε τα φρένα ακούγανε και έχουμε αυτή την κατάληξη. Εσείς δεν χτυπήσατε? Όχι, δεν χτυπήσαμε. Οι ασθενείς που μεταφέρθηκαν κατευθείαν, που τους πήρανε για το νοσοκομείο που φέρνατε εσείς. Ο ασθενής δεν έχει χτυπήσει, νομίζω είχε κάποιες μικρές εκδορές συνοδός. Μάλιστα. Ήρθε άλλο ασθενοφόρο, τους παρέλαβε και συνεχίσανε για το νοσοκομείο. Στο σημείο άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑ Βάρτας που μετέφερε κατευθείαν τον ασθενή και τη συνοδό του στο Γενικό Νοσοκομείο. Ο οδηγός του ασθενοφόρου δεν υπέστη κανένα τραυματισμό από το συμβάν. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η τροχαία έφτασαν στο συμβάν για την καταγραφή του γεγονότος, αλλά και για την ομαλή κυκλοφορία των δύο ρευμάτων που επικράτησε για λίγη ώρα κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μας καλέσανε από το κέντρο για ένα ατύχημα το οποίο έγινε προμισαώρου για σύγκρουση ασθενοφόρου με γιοταχή. Mm-hmm. Τώρα τα αίτια δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι. Από τη σύγκρουση δεν υπάρχουν τραυματίες, mm-hmm. γιατί το ένα ασθενοφόρο μετέφερε προσωπικό προς το νοσοκομείο. Mm-hmm. Δεν έχουμε, ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου δεν είναι τραυματίας. Μόνο υλικές ζημιές. Ναι, μόνο υλικές ζημιές. Σοκαρισμένοι ήταν οι πολίτες αλλά και επιχειρηματίες της περιοχής που μόλις άκουσαν τον θόρυβο έσπευσαν να βοηθήσουν. Ο επιχειρηματίας του παρατηρίου της περιοχής ανέφερε ότι στο σημείο αυτό έχουν γίνει πολλά τροχαία και άμεσα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Πριν μισή ώρα είχαμε ένα ατύχημα εδώ στο Γκόμβο. Καταρχήν είστε ο ιδιοκτήτης εδώ του πρατηρίου, σωστά? Ναι. Άρα ήσασταν κοντά στο συμβάν. Πείτε μας λίγο, τι ακούσατε, είδατε κάτι? Ήμασταν μέσα στο μαγαζί, κάναμε κάποιες εργασίες και ακούσαμε κάτι σαν σωλήνες να φεύγουν από κάποιο αυτοκίνητο. Και ξαφνικά βγαίνω έξω και βλέπω το ασθενοφόρο να έχει καβαλήσει νησίδα και φύγαν και τα φανάρια πιο μπροστά, όπως τα τίναξε πιο μακριά, 5 μέτρα. Mm. Φύγαν φανάρια από κάτω, στήλος των φαναριών. Εν τω μεταξύ ανοίγουμε τις πόρτες από το ασθενοφόρο και βλέπουμε κόσμο μέσα. Το αυτοκίνητο πηγαίνει νοσοκομείο. Τέλος πάντων βγήκαμε έξω αμέσως να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες. Mm-hmm. Μιλήσαμε με τους οδηγούς του ασθενοφόρου, μήπως χτυπήσαν και αυτοί. Η κυρία που συνοδεύει, η συνοδηγός από το ασθενοφόρο είναι λίγο κάπως σοκαρισμένη. Ο οδηγός του ασθενοφόρου, τον βλέπω καλά, δεν έπαθε κάτι. Τώρα τα άτομα που ήταν μέσα είναι χτυπημένα προφανώς. Γιατί η κυρία που συνόδευε το... Ακριβώς, το κύριο, ένας παππούς ήταν. Ναι. Αυτή ήταν μάλλον όρθια και έφυγε μπροστά τώρα και χτύπησε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Το αυτοκίνητο... Πώς μπορεί να έγινε, τι έγινε με το άλλο? Το Audi που έκλεισε προφανώς, δεν ξέρω, δεν είδα, λέμε τώρα, οι κασίες. Προφανώς έκλεισε το δρόμο στο ασθενοφόρο, το πέταξε πάνω το αυτοκίνητο στις... Στην νησίδα. Η νησίδα είχε χόρτο, φρένα δεν κρατήσανε και βρέθηκε αυτό εκεί πέρα μπροστά, όπως βλέπετε. Συνήθως σε αυτό το σημείο έχουν ξαναγίνει τέτοια περιστατικά, είναι λίγο επικίνδυνο? Πάρα πολλά. Μάλιστα. Ευχαριστώ και πολύ. Και θανατηφόρο εδώ μπροστά, πριν μερικά χρόνια.